Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Σουζάνα και σήμερα έχω να κάνω μια τρομερή εξομολόγηση. Θα πάμε μαζί στο ιατρείο της κυρίας Τζούμα. Αλλά δεν σας ξεκινάω από το αυτοκίνητο, σας ξεκινάω εδώ από τη γωνίτσα μου. Γιατί θέλω να σας πω μερικά πράγματα πριν κάνουμε ό,τι κάνουμε παρέα. Έχω αποφασίσει από την αρχή αυτού του καναλιού να μην σας κρατάω τίποτα κρυφό. Το έχετε καταλάβει. Ό,τι θεραπεία κάνω στο πρόσωπό μου, παίρνω μαζί μου την κάμερα, παίρνω μαζί μου το κινητό μου, παίρνω μαζί μου τα πάντα για να σας δείχνω τα πάντα. Δοκιμάζω ό,τι θεραπεία αντέχει το δέρμα μου, ό,τι θεραπεία μπορώ για να σας πω τα αποτελέσματα που είδα. Πολλές φορές τις θεραπείες δεν τις κάνω δεύτερη φορά, γιατί ίσως να μην χρειάζεται η επιδερμίδα μου δεύτερη φορά σε κάποια έτσι hardcore θεραπεία, αλλά την κάνω τουλάχιστον μία φορά για να μπορέσω να δω τα αποτελέσματα και να μπορέσω να σας πω τι αποτέλεσμα είχε, αν για κάποια επιδερμίδα αυτό καταλαβαίνω ότι θα κάνει κάτι, αν για κάποια επιδερμίδα καταλαβαίνω ότι αυτό δεν θα κάνει κάτι, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα που έχω εγώ στην επιδερμίδα μου και γνωρίζοντας εγώ τον τύπο του δέρματός μου. Στο πρόσωπο λοιπόν έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα παρεούλα, όμως στο σώμα που έχω και το προβληματάκι μου εγώ και θα σας πω στην πορεία τι συμβαίνει, δεν έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Βασικά, εκτός από κάποια μασάζ και κάτι πολύ light θεραπείες, δεν νομίζω ότι σας έχω δείξει έτσι κάτι δυνατό για την κυταρίτιδα, για τα ψωμάκια, για το πρόβλημα που έχουμε έτσι περισσότερες Ελληνίδες. Όσες δεν το έχετε, είστε πάρα πολύ τυχερές. Εγώ όμως, μην με βλέπεις από εδώ και πάνω, που τα χεράκια μου είναι μικρά, η μεσούλα μου είναι μικρή. Έχω κλασικό ελληνικό μεσογειακό σωματότυπο και όλο το πρόβλημα, ειδικά τώρα που 30 ρίζω, όχι ακόμα, του χρόνου όμως, θα είναι 30, αρχίζω και βλέπω αλλαγές στο σώμα μου και βλέπω παιδιά όλα να πηγαίνουν εδώ πέρα, στα μπουτάκια. Αυτό λοιπόν είναι έτσι το προβληματικό σημείο του σώματός μου, όχι το προβληματικό, αυτό τέλος πάντων που οτιδήποτε συμβεί εκεί θα πάει. Αν παχύνω, θα παχύνω εδώ. Αν αδυνατήσω, θα αδυνατήσω εδώ. Είναι ο κλασικός μεσογειακός σωματότυπος που λιπαποθήκη βρίσκεται τα ψωμάκια τα λεγόμενα στους γλουτούς και εκεί τριγύρω, συσσωρεύεται το λίπος, γίνεται κυταρίτιδα, υπάρχει μια χαλάρωση, ειδικά αν έχει περάσει τα 26-27. Όλα αυτά είναι λίγο πιο έντονα και το κατάλαβα από προσωπική εμπειρία. Που στα 20 παιδιά, τι έτρωγα πολύ, τι δεν έτρωγα πολύ, το ίδιο ήταν το σωματάκι μου. Μετά από τα 25-26 άρχισαν όλα να φαίνονται εκεί. Οπότε λοιπόν φέτος για πρώτη φορά στη ζωή μου αποφάσισα να κάνω κάποια θεραπεία δυνατή στο σημείο που βρίσκεται η κυταρίτιδα και τα ψωμάκια, όχι σε όλο το πόδι, αλλά στους γλουτούς δεξιά και αριστερά και πίσω. Πήγα λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα στην γιατρούλα μου, την κυρία Τζούμα, στο ιατρείο της κυρίας Τζούμα και στην αγαπημένη μου την Πέτη που με βοηθάει με πάρα πολλά πράγματα γενικά. Και τους είπα τι μπορούμε να κάνουμε, παιδιά, για να μειώσουμε έτσι λίγο. Θα κάνω εγώ και τη γυμναστικούλα μου, θα φάω και σωστά. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να το βοηθήσουμε λίγο τον Αύγουστο να φαίνεται πιο ωραία η επιδερμίδα και μου πρότειναν δύο θεραπείες, συνδυασμό δύο θεραπείων. Το ένα λέγεται, είναι ένα μηχάνημα το οποίο λέγεται Venus και είναι ραδιοσυχνότητες, θα μας τα εξηγήσει όλα η Μπέτη, και το άλλο είναι μεσοθεραπεία. Μεσοθεραπεία στο πρόσωπο έχω κάνει με κάθε πιθανό τρόπο, δηλαδή με microneedling, με κανονική μεσοθεραπεία, με βελόνα, όλα. Δεν πίστευα ότι θα είναι κάτι too much να κάνουμε λίγη μεσοθεραπεία και στα ψωμάκια. Πήγα λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, αποφάσισα στην πρώτη θεραπεία, στην πρώτη φορά που κάναμε τη θεραπεία, να μην πάρω μαζί μου την κάμερα, γιατί ήθελα να ξέρω τι ακριβώς θα κάνουμε, τι θα περιέχει η μεσοθεραπεία, τι είναι αυτό το μηχάνημα που θα δοκιμάσουμε. Οπότε ήθελα πρώτα να τα ξέρω και μετά να σας τα πω και να πάμε μαζί στο δεύτερο ραντεβού, το οποίο είναι σήμερα. Πριν όμως πάμε και σας δείξω, θέλω να σας πω τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, πώς το ένιωσα όλο αυτό, τι αποτελέσματα είχε, τι να περιμένετε. Και το κάνω τώρα, χωρίς να έχω τελειώσει τις θεραπείες μου, οι οποίες θα είναι 3 ή 4. Κάνω τώρα λοιπόν αυτό το βίντεο και όχι στο τέλος των θεραπείων, που θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω στο τέλος των θεραπείων, γιατί θα πάρετε δωράκια, θα κάνετε κι εσείς αυτό που κάνω εγώ. Οπότε δεν ήθελα να φτάσει Αύγουστος
και να πάρετε το δώρο σας τον Αύγουστο. Ήθελα να το κάνουμε όσο πιο πριν γίνεται, για να πάρετε και το δώρο σας και να ξεκινήσετε και εσείς τη θεραπεία σας όσο πιο νωρίς γίνεται, για να μην είστε μέσα στον Αύγουστο να έχετε κάνει τις δουλίτσες σας, τα μασαζάκια σας, τις θεραπείουλες σας. Οπότε λοιπόν θα σας πω τι είδα στην πρώτη φορά, την προηγούμενη εβδομάδα, τι έγινε, πώς ένιωσα, τι αποτέλεσμα είχε η πρώτη κιόλας φορά στο δέρμα μου και τα υπόλοιπα θα πούμε στο ιατρείο της κυρίας Τζούμα. Πήγα λοιπόν στην Πέττη μου την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε το μηχάνημα το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ χαλαρωτικό, έτσι ωραίο, ζεστό, μασαζάκι στο σώμα. Έγινε ωραία δουλίτσα και μετά κάναμε τη μεσοθεραπεία που θα μας εξηγήσει και η Πέττη τι ακριβώς χρησιμοποιεί για αυτή τη μεσοθεραπεία. Ήταν τα περισσότερα φυσικά συστατικά, δεν ήταν κάτι hardcore, ήταν φυσικά συστατικά λιποδιαλυτικά. Κάναμε λοιπόν τη μεσοθεραπεία. Πόνεσα λιγάκι. Λίγο δηλαδή πόνεσε σε σχέση με τη μεσοθεραπεία του προσώπου που εγώ δεν νιώθω τίποτα, δεν καταλαβαίνω, δεν με πονάει καν. Τελείωσε η θεραπεία, γύρισα στο σπίτι μου και όπως μου είχε πει η Μπέτη, είχα τις μελανιές μου. Τις είχα τις μελανιές μου, οι οποίες τώρα φύγανε, μία εβδομάδα μετά. Την πρώτη μέρα κάπως με πονούσε το σώμα μου, δηλαδή με πονούσαν λίγο οι μελανιές, τις ένιωθα. Τη δεύτερη μέρα δεν ένιωθα τίποτα. Και μία εβδομάδα μετά δεν έχω και κανένα σημάδι στο σώμα μου. Είδα όμως, παιδιά, τρομερή διαφορά στην ποιότητα του δέρματος. Να σας λέω τρομερή, δεν θα σας δείξω, εννοείται, τα σημεία που κάνω μεσοθεραπεία. Θα προσπαθήσω να το κλέψουμε λίγο με την κάμερα, γιατί είπαμε πόσο, τι άλλο να δείξω σε αυτό εδώ το κανάλι. Αλλά θα προσπαθήσω να σας δείξω ένα τσακ του σώματος για να καταλάβετε τι ακριβώς έγινε. Όμως, ειλικρινά, το δέρμα μου είναι άλλο. Εγώ ήδη βλέπω διαφορά. Θα πάω να δω αν και η Μπέτη βλέπει διαφορά ή αν είναι στο κεφάλι μου. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι στο κεφάλι μου. Πραγματικά έχει αλλάξει η ποιότητα του δέρματός μου. Πραγματικά νιώθω ότι κάτι έχει γίνει, κάποια σμήλευση έχει γίνει. Εννοείται, ξαναλέω ξανά και ξανά, ότι το α και το ω είναι το σωστό φαγητό, πολύ νερό και κάποιο είδους γυμναστική. Έχω ξεκινήσει και γιόγκα αυτές τις μέρες, κάνα μήνα δηλαδή. Οπότε όλα μαζί συνδυαστικά κάπως πιστεύω ότι ήρθαν και βοήθησαν. Σήμερα πάω για τη δεύτερη θεραπεία, για το δεύτερο έτσι session. Όπως σας είπα, σκέφτηκα πολύ να κάνω αυτό το βίντεο, γιατί βλέπω ότι θέλετε να μάθετε για θεραπείες σώματος. Βλέπω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το σώμα και το κατανοώ, γιατί οι περισσότερες έχουμε αυτή την έτσι ωραία sexy μεσογειακή φιγούρα. Και επίσης δεν ήθελα να πιστεύετε ότι όλοι γεννιόμαστε τέλειοι. Δεν γεννιόμαστε παιδιά τέλειοι. Όμως βοηθάμε το σωματάκι μας με τη βοήθεια της κοσμητολογίας, που όλα εξελίσσονται για να μας βοηθήσουν λίγο παραπάνω. Οπότε λοιπόν ήθελα πολύ να το δοκιμάσω όλο αυτό το κόμπο. Το έχω ακούσει από πολλές φίλες μου να το κάνουν. Έχω ακούσει πολλούς γνωστούς μου να βλέπουν ότι γίνονται θαύματα. Το δοκιμάζουμε μαζί και χαίρομαι πάρα πολύ που η γιατρούλα μου θα κάνει και ωραίο διαγωνισμό για αυτήν εδώ τη θεραπεία, γιατί θέλω πολύ να τη δοκιμάσετε και οι υπόλοιπες και να μου πείτε την άποψή σας. Πάω λοιπόν στο ιατρείο για να μην καθυστερήσω, γιατί ξέρεις έχω και τα θέματα μου. Δεν έχει υπάρξει μέρα που να μην έχω καθυστερήσει και θα μας τα πει όλα η Μπέτη από εκεί. Τώρα το τι θα δείτε, πόση λεπτομέρεια θα δείτε, δεν θέλω ούτε μελόνιζα να δείτε, ούτε ποπουλάκια να δείτε, αλλά θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Πάμε! Εννοείται ότι λίγο άργησα, τι φταίω, εγώ είχε και κίνηση σήμερα, δεν ξέρω τι έχει, λαϊκή έχει από κάτω. Θα τα καταφέρουμε τέλεια και πάλι. Η Μπέτη μου! Την έχετε δει, την έχετε ξαδεί, η Μπέτη παιδιά είναι ο άνθρωπός μου, με βοηθάει με όλα. Και θέλω να πεις εδώ δημόσια σχετικά με τα αποτελέσματα της πρώτης δουλίτσας που κάναμε, γιατί εγώ τα είπα. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι και εγώ δεν το περίμενα τόσο πολύ να δω διαφορά. Είναι μια θεραπεία, ένα συνδυασμός θεραπείων που φαίνεται από την πρώτη συνεδρία. Αλλά όχι τόσο πολύ. Οπότε είσαι είναι πολύ τυχερή. Είναι επειδή δεν είχα ξανακάνει κάτι. Πολύ, ναι, ήσουν πολύ pure, πολύ πρώτη φορά έκανε μια τέτοιου είδους θεραπεία. Οπότε φάνηκε ακόμα πιο πολύ. Μπράβο. Πού είσαι ακόμα. Καλά, χαμός. Ναι. Είμαι έτοιμη και σήμερα είδες ήρθα χαλαρή με τη φορμούλα μου. Okay. Όμως δεν έχω εξηγήσει όλα αυτά που κάνουμε στα κορίτσια. Mm-hmm. Και θέλω να ακούσετε πολύ προσεκτικά, γιατί όπως σας είπα, θα υπάρχει και νικήτρια όλο αυτό το πράγμα που κάνω εγώ για να το δοκιμάσει. Πολύ ωραίο δώρο θα είναι. Τρομερό δώρο. Αυτό είναι δηλαδή δωράρα, μας έχει φτιάξει γιατρός. Θα δούμε τώρα πώς θα τα δείξουμε όλα αυτά. Ναι. Για να είμαστε κομψές. Θα δούμε. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε όμως τι είναι. Είναι ένας συνδυασμός ουσιαστικά δύο θεραπείων. Εμείς εδώ στην κλινική θέλουμε να συνδυάζουμε τις θεραπείες. Δεν είμαστε της νοοτροπίας το να δώσουμε μία θεραπεία με πολλές φορές, αλλά να κάνουμε ένα συνδυασμό πιο εντατικό. Και αυτό κάνεις και εσύ. Κάνεις ένα συνδυασμό από ραδιοσυχνότητες που λέγεται Venus στο μηχάνημα
και είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι μία από τις πιο διάσημες ραδιοσυχνότητες που υπάρχουν. Είναι από τις top θεραπείες στην Αμερική και συνδυάζει θερμική διέγερση με στόχο την παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης για να βοηθήσει κυταρίτιδα, τοπικό πάχος και σύσφυξη. Αυτό που όλοι βασικά έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο που κάνουμε. Να σας πω εγώ πώς νιώθω κάθε φορά που το κάνουμε αυτό. Νιώθω ζεστασιά, δεν καίει. Όχι, ένα ζεστό μασάζ. Αυτό, ένα ζεστό μασάζ. Το κάνουμε σε συγκεκριμένα σημεία, όπως σας είπα, γλουτούς, δεξιά, αριστερά, ψωμάκια. Και στην μπανάνα που λέμε, κάτω από το βουτό. Ναι. Κάνουμε αυτό για πόση ώρα, κάνουμε αρκετή ώρα αυτό. Περίπου 20 και 20 λεπτά είναι, ανάλογα και την έκταση και αυτό διαμορφώνεται έτσι. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο και ωραίο. Και μετά κάνουμε τη μεσοθεραπεία που αφού κάνουμε αυτό θα σας εξηγήσει η Μπέτη τι βάζει μέσα. Ακριβώς. Αφού λοιπόν έχει ενεργοποιηθεί όλη η κατάσταση του δέρματος και έχουμε διεγείρει θερμικά, δηλαδή είναι κόκκινο εκείνο το σημείο με λίγα λόγια, έχει ανεβάσει θερμοκρασία, έχει δουλέψει ήδη με μια πολύ καλή θεραπεία, πάμε επί τόπου και κάνουμε ενέσιμη μεσοθεραπεία με υλικά τα οποία είναι πολύ γνωστά, όπως είναι η αγκινάρα, η καρνιτίνη, το οργανικό πυρίτο, το τζιν, μπράβο. Όλα αυτά τα υλικά τα οποία είναι πολύ διαδεδομένα, είναι απόλυτα ασφαλή, δεν υπάρχει κανένα θέμα που γίνονται ενέσιμα, ούτε είναι κάτι χημικό το οποίο θα πειράξει κάποιον. Γι' αυτό και το έκανα κιόλας. Ακριβώς. Γι' αυτό ήμουν πιο χαλαρή να το κάνω. Απορροφά τέλεια το δέρμα σε εκείνη τη φάση, όλη τη μεσοθεραπεία, γιατί έχει δουλευτεί αμέσως πριν. Και αυτό είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει ανά 15ήμερο ή ανά εβδομάδα. Εγώ το κάνω εβδομάδα. Hardcore. Ναι. Hardcore, αλλά παιδιά, σας είπα, σας το ορκίζομαι, είδα διαφορά, δεν το πίστευα. Ναι, ήσουν λίγο δύσπιστη, γιατί ήσουν. Ναι, δεν το πίστευα, δεν το πίστευα. Γενικά δεν πίστευα ότι οτιδήποτε κάνει σε αυτή την περιοχή δουλεύει. Αλλά έχω πάθει σοκ. Έτσι σου είχα πει και με τη φωτοθεραπεία. Έτσι με και με τη φωτοθεραπεία. Τη έλεγα δεν κάνει αυτά, δεν κάνει. Και όντως παιδιά, αν τα κάνει έτσι όπως πρέπει να τα κάνει, κάνει. Υπάρχει μια λογική σειρά. Πάμε να δούμε πώς θα τα δείξουμε τώρα. Για να πούμε. Τι άλλο θα κάνω για αυτό το YouTube channel, θέλω να μου πει. Τώρα δεν μπορώ να σας δείξω εντελώς το τι κάνει η Μπέτη, αλλά ακούτε το μηχάνημα. Κάνει ένα μασάζ με ζεσταίνει. Θα προσπαθήσω να σας δείξω και ένα κοντινό για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται. Αυτό ουσιαστικά είναι μια κεφαλή τέτοιου είδους. Α, μπράβο. Όπου είναι οκταπολική ραδιοσυχνότητα, η πιο σύγχρονη ραδιοσυχνότητα που έχει αναρρόφηση, δηλαδή εδώ αναρροφά το δέρμα, μαγνητικό πεδίο και ουσιαστικά το νιώθει σε ένα παλμικό μασάζ. Ναι, μπράβο. Ζεστό μασάζ. Ναι, ωραίο. Κινεί πάρα πολύ καλά τη λέμφο και εμορφώνω πάρα πολύ, γιατί φτάνουμε σχεδόν τους βαθμούς του σώματος σε εκείνο το σημείο στους 42-45. Χωρίς αυτό να αισθάνεται κάποιος ότι καίγουμε ή το ναι, όχι, κάτι το δέρμα. Όχι, είναι πολύ χαλαρωτικό. Τελειώσαμε με τη ραδιοσυχνότητα. Ό,τι κατάφερα να σας δείξω σας το έδειξα. Το επόμενο part είναι η μεσοθεραπεία. Θα σηκωθώ να κάνουμε ζωγραφιές στα πόδια και να μας δείξει και η Μέτη τι θα βάλουμε. Ακριβώς, θα φτιάξουμε το κοκτέιλ που είναι για σένα. Λοιπόν, εδώ η Μπέτη επιλέγει τα συστατικά που θα βάλουμε. Όπως είπαμε, είναι όλα τα συστατικά, φυτικά συστατικά. Mm-hmm. Εδώ πήρε την αγκινάρα τώρα. Τώρα πήρα την αγκινάρα, η οποία έχει δράση κατά της κυταρίτιδας. Θα βάλουμε καρνιτίνη που έχει λιποδιαλυτική δράση. Οργανικό πυρίτιο για σύσφυξη και ανανέωση του δέρματος. Θα τα κάνεις όλα μείγμα και μετά ο Θεός μαζί μας. Λοιπόν, έχουν περάσει αρκετές ωρίτσες. Επέστρεψα σπίτι μετά τη θεραπεία μου. Προσπάθησα να σας πάρω έτσι μικρά πλανάκια από τη διαδικασία, αλλά δεν θέλω, ξέρεις, να φανούν διάφορα πραγματάκια. Οπότε ελπίζω να καταλάβατε τι κάναμε και ελπίζω να καταλάβατε πώς λειτουργούν και οι δύο θεραπείες. Σας είπα και στην αρχή αυτού του βίντεο ότι δεν θέλω να σας κρατάω κρυφό το οτιδήποτε beauty κάνω πάνω μου, δοκιμάζω ή τέλος πάντων θέλω να δοκιμάσω, γιατί θέλω να συζητάμε και τέτοια πράγματα, γιατί παιδιά μεγαλώνουμε μαζί σε αυτό το κανάλι, είναι άλλες οι ανάγκες της επιδερμίδας μας, άλλες οι ανάγκες του σώματός μας και θέλω έτσι λίγο να αλλάζουμε τις beauty συνήθειές μας μαζί, όσο μεγαλώνουμε και περνάει ο καιρός. Τώρα, ήρθε η ώρα να σας πω
το διαγωνισμό. Η τυχερή θα είναι μία που θα κερδίσει αυτό το διαγωνισμό, γιατί είναι ένα δώρο πραγματικά αρκετά μεγάλης αξίας και αρκετά μεγάλης αξίας από όλες τις πλευρές. Και η μία τυχερή θα κερδίσει αυτό ακριβώς το πακέτο που κάνω και εγώ, ακριβώς όμως 4 θεραπείες από το μηχάνημα Venus και 4 μεσοθεραπείες για λιποδιάλυση, σύσφυξη κτλ. Κτλ. Όπως μας τα είπε η Μπέτη. Τα μέρη που θα γίνει η θεραπεία θα είναι σε ακριβώς τα ίδια μέρη που κάνω και εγώ τη θεραπεία μου, που θεωρώ ότι είναι τα πιο σως σημεία του σώματος για τις Ελληνίδες, κάτω από το πουπουλάκο, δεξιά-αριστερά. Νομίζω ότι ήταν η πιο safe επιλογή. Και τώρα, πριν σας πω ποια είναι τα βήματα για να γίνεται η μία τυχερή νικήτρια, η οποία θα κερδίσει αυτό το υπερπακέτο που πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ τη γιατρό, γιατί το ζήτησα προσωπικά εγώ, γιατί ήθελα τουλάχιστον μία από εσάς να το δοκιμάσει. Πριν σας πω όμως τα βήματα, θέλω να σας παρακαλέσω κάτι σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα, αν δεν είστε άνω των 18, μη σου πω και παραπάνω από τα 18, να μην δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό, γιατί αφενός δεν το χρειάζεστε και αφετέρου δεν το χρειάζεστε σε αυτή την ηλικία. Υπάρχουν άλλα πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνετε για να φτάσετε στο σημείο να κάνετε μια ολοκληρωμένη θεραπεία για την κυταρίτιδα αλλά και για τη σύσφυξη. Όχι ότι οι υπόλοιπες που είμαστε άνω των 18 δεν πρέπει να τα κάνουμε, αλλά τουλάχιστον σε αυτή την ηλικία είναι λίγο πιο εύπλαστο το σώμα και λίγο πιο εύκολα φτιάχνουν όλα. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι παραπάνω, λιγότερο ή περισσότερο επεμβατικό. Πρώτο λοιπόν αυτό, και δεύτερον, θα ήταν τέλειο να κέρδιζε αυτό το ωραίο δώρο ένα κορίτσι το οποίο το έχει πραγματικά ανάγκη. Οπότε λοιπόν, αν είσαι άνω των 18, μη σου πω άνω των 20, μη σου πω άνω των 25, τέλος πάντων σε μια ηλικία όπου το σώμα έχει αρχίσει και δέχεται λίγο διαφορετικά τις συνθήκες και τις καταστάσεις και λίγο διαφορετικά, έτσι, λίγο πιο δύσκολα βασικά μπορεί να βοηθηθεί στο κομμάτι της κυταρίτιδας και της σύσφυξης. Αν λοιπόν είσαι άνω αυτής της ηλικίας και αν πραγματικά το έχεις ανάγκη, θα χαρώ πάρα πολύ να το κερδίσεις. Και τι πρέπει να κάνεις? Πρώτο και βασικότερο σε οποιοδήποτε διαγωνισμό είναι να έχεις κάνει subscribe στο κανάλι μου. Θέλω να μου αφήσετε σε comment γιατί θέλετε να κερδίσετε αυτή τη θεραπεία, τι πράγματα έχετε δοκιμάσει, τι έχει δουλέψει, τι δεν έχει δουλέψει. Εννοείται να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και όσοι θέλετε μπορείτε να κάνετε και follow στο Instagram εμένα και τη γιατρό. Θα σας βάλω εδώ πέρα και τα Instagram μας. Το account της γιατρού Juma Clinic είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο account να έχεις αν ενδιαφέρεσαι να βλέπεις θεραπείες before and after. Με έχει σώσει, γιατρούλα μου. Αυτά έχετε να κάνετε για να γίνετε η μία υπερτυχερή που θα κερδίσει αυτή την υπερδωράρα. Όπως σας είπα στην αρχή, βιάστηκα να κάνω αυτό το βίντεο πριν τις 4 θεραπείες μου. Ιδανικά θα ήθελα να το έχω κάνει αφού έχω τελειώσει τη θεραπεία και έχω τα ολοκληρωτικά αποτελέσματα. Αλλά από τη στιγμή που είδα αποτέλεσμα, όσο είδα έστω και λίγο από την πρώτη θεραπεία, θεώρησα ότι είναι κάτι αποτελεσματικό και θεώρησα ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας δείξω και πρέπει να βγάλω όσο πιο σύντομα γινόταν αυτό το βίντεο και αυτό το διαγωνισμό για να προλάβουμε τον Αύγουστο. Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία μου και περάσει και λίγος καιρός, γιατί χρειάζεται και λίγο καιρό για να δεις το ολοκληρωτικό αποτέλεσμα, θα σας κάνω ένα update σε κάποιο βιντεάκι για να έχετε και μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Αλλά προς τη στιγμή, διαγωνισμάρα, πολύ ωραία θεραπεία, είμαι πάρα πολύ happy με τα αποτελέσματα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Τα αποτελέσματα θα τα βγάλω σε καμία εβδομάδα, γιατί όπως σας είπα πρέπει να το κάνουμε λίγο, να βιαστούμε για να προλάβει τη χερή να πάει να κάνει τη θεραπείουλα σας. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον. Με ρωτούσατε πάρα πολλές για θεραπείες για το σώμα, οπότε ξεκινάμε και τις θεραπείες για το σώμα. Σε αυτό το κανάλι δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουμε. Περιμένω τα σχόλιά σας, περιμένω τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία. Ελπίζω πραγματικά η κοπέλα που θα κερδίσει το διαγωνισμό να τον χαρεί, να χαρεί τα αποτελέσματα. Και σας υπόσχομαι ότι θα κάνουμε κι άλλα τέτοια ωραία δωράκια, γιατί είναι μεγάλη μου χαρά ότι δοκιμάζω εγώ, να το δοκιμάζετε κι εσείς. Πάω να πιω τα νεράκια μου, γιατί πρέπει να πιεις πολύ νερό μετά από αυτή τη θεραπεία. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας φιλάω.